Ο φως είναι ο Θεός του ελάχιστου. είναι σαν να του δόθηκε ένα δώρο να μιλάει για την ουσία χωρίς περιουσία, χωρίς φλιαρίες. Δηλαδή ένας άλλος συγγραφέας μπορεί να χρειαζόταν μια σελίδα, ο φως χρειάζεται μια φράση για να πει τα ίδια πράγματα. Αυτό ακούγεται εξωπραγματικό, αλλά είναι η αλήθεια. Είναι ο πιο ενδιαφέρον συγγραφέας που ξέρω, ο οποίος μιλάει για το θάνατο μονίμως, με έναν τρόπο που όμως αφορά τη ζωή. Και το γεγονός ότι τα θεατρικά του έργα δεν μοιάζουν με κανένα άλλο θεατρικό έργο που ήξερα ή ξέρω. Μιλάνε για ανθρώπινες σχέσεις μέσα από την απομάκρυνση και όχι από την εστίαση. Δηλαδή απομακρύνεται από τα πρόσωπα και με ένα μαγικό τρόπο τα κάνει να φαίνονται πιο κοντινά. Και βέβαια έχει ένα θέμα το οποίο είναι βόρειο, είναι πολύ υποδόριο, αλλά καταληκτικό. Η γνωριμία μου με τον Φως ξεκίνησε το 2003. Τον γνώρισα στην Νορβηγία, ήρθα σε επαφή με τα έργα του και θέλησα να τον γνωρίσω. Γνώρισα έναν άνθρωπο στην αρχή πάρα πολύ κλειστό και εσωστρεφή. Είναι ένας άνθρωπος που κρύβει έναν τεράστιο πλούτο μέσα του. Δεν φαίνεται αυτός ο πλούτος, δεν μιλάει ο ίδιος πολύ, δεν ασχολείται πάρα πολύ ούτε με τα έργα του, ούτε να τα προωθήσει, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι δίνει, το δίνει χωρίς τιμανοκρουσίες και αυτό μπορεί κάποιος να τους ξενίζει και να τον θεωρούν, ας πούμε, απόμακρο, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ γενναιόδωρος και αρκεί ένα έναυσμα να του δώσεις και ο ίδιος θα σου δώσει πολύ περισσότερα.